9 χρόνια μετά τη τελευταία επίσκεψη εδώ στη Λάρισα. Εντάξει, ο τίτλος του βιβλίου νομίζω ότι μιλάει από μόνος του. Θα νικήσουμε, δεν είναι ότι νικήσαμε. Έτσι δίνει ένα στίγμα για το τι πρέπει να επακολουθήσει από εδώ και πέρα. Τα πράγματα δεν είναι όπως τα ονειρευτήκαμε, όπως τα φανταστήκαμε, με τα δεδομένα για τα οποία αγωνιστήκαμε, αλλά έχουν πολύ δρόμο ακόμα μπροστά τους. Θα νικήσουμε αν επιμείνουμε για μια καθαρή, ξάστερη και αδιαπραγμάτευτη και χωρίς έτσι, πώς να το πω, παρεμβάσεις, αυτή είναι η λέξη, δημοσιογραφία, και αν επιμείνουμε σε αυτό το οποίο πιστέψαμε τότε, το 2013 μέχρι το 2015, κάνοντας τον αγώνα αυτό για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ. Το βιβλίο πραγματεύεται αυτό, δηλαδή συζητάει τι έγινε τότε, είναι ένα οδηπορικό μέσα από το πέρασμα της προσπάθειας που κάναμε τότε με την πρωινή ενημέρωση, γυρίζοντας όλη την Ελλάδα και προσπαθώντας να αναδείξουμε τον αγώνα μας και την προσπάθειά μας να παραμείνει ζωντανή και ανοιχτή η ΕΡΤ. Φτάσαμε και εδώ στη Λάρισα, φτάσαμε και στα Τρίκαλα, φτάσαμε και στην Καρδίτσα, σε όλη αυτή την περιοχή και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, και προσπαθήσαμε να βρούμε το κομμάτι αυτό της κοινωνίας που ήταν κοντά μας και ευελπιστώ και νομίζω ότι ακόμα και σήμερα είναι κοντά μας, δείχνοντάς μας τον δρόμο για το τι πρέπει να είναι σήμερα μια αδέσμευτη δημοσιογραφική κίνηση και λειτουργία. Νομίζω ότι και έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας, αλλά έχουμε και τα εχέγγυα και τη δυναμική του κόσμου που στήριξε αυτή την προσπάθεια τότε, πριν από 10 χρόνια, και που θέλει να ονειρεύεται την ΕΡΤ να είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας, όπως πρέπει να είναι, ένα κομμάτι το οποίο θα δίνει στίγμα και ενημέρωση για το τι γίνεται στην κοινωνία, και νομίζω ότι αυτό θέλει ακόμα πολλή δουλειά, αλλά και πολλή προσπάθεια. Αυτό προσπαθούμε να δείξουμε σήμερα, ότι δεν τελειώσαμε, έχει ακόμα δρόμο, έχει ακόμα μία πορεία για να πετύχουμε και να λέμε ότι νικήσαμε στον αγώνα που δώσαμε. Ήταν η πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο που έγινε κάτι τέτοιο, δηλαδή να προσπαθήσουν οι εργαζόμενοι ενός δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα να κρατήσουν ζωντανό αυτό το φορέα. Είχε επιτυχία, ήταν η πρώτη φορά που έκλεισε η δημόσια ραδιοτηλεόραση, και με αυτό τον άξονα, με αυτή την επιτυχία πορευόμαστε και προσπαθούμε να πετύχουμε ό,τι καλύτερο γίνεται ακόμα και σήμερα, που εμείς που αγωνιστήκαμε βλέπουμε τα πράγματα